Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις τηλεοπτικές καμπάνες. Τώρα, χτυπάνε πολλές καμπάνες η αλήθεια είναι. Καλησπέρα σας κυρία Γαλάνη. Καλησπέρα σας. Χτυπάνε πάρα πολλές καμπάνες. Και οι περισσότερες καμπάνες που χτυπάνε, που χτυπούν, είναι προς την πλευρά, μάλλον χτυπούν από την πλατεία Κουμουνδούρου για την πλατεία Κουμουνδούρου, από το ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως, δεν καταλαβαίνω γιατί ξεκινάς τόσο επιθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, εντάξει, προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται. Ένα δανειστό για το τραγούδι του κ. Τσακνή. Σαφώς. Ακόμα όμως δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ακόμα τις δεύτερες κάλπες μπροστά μας. Ναι. Η οποία κάλπη είναι άδεια, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας να προλάβει, εάν θέλεις, τους κινδύνους που διαφαίνονται εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μία παγίδα σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά την δική μου άποψη τουλάχιστον. Η μία παγίδα για τον προπορευόμενο είναι σαν το λαγό με τη χελώνα. Είναι να πέσει στην παγίδα της σίγουρης, της σίγουρης εξέλιξης. Και από την άλλη, όσον αφορά την μέχρι πρότινος αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να πω γιατί πολλοί έχουν διεκδικήσει. Μέχρι πρότινος παραμένει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει. Ήμουνα λίγο καυστική, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Παραμένει η αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντως, είναι μια ευκαιρία, κατά την γνώμη μου, για βελτίωση και ανασυγκρότηση πραγματικά και επί της ουσίας. Ναι. Ώστε να επιστρέψει ακόμα καλύτερη, ή το εντελώς αντίθετο, το οποίο είναι το χείριστο. Ο ίδιος ο πράσινος, ο ίδιος Πανατέλη. Διαφορετικά. Θα τα πούμε και για το Πασόκ, γιατί ξέρεις, αυτές τις ευκαιρίες, λοιπόν, αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται πάντα κάποιος την ευκαιρία να κάνει την κίνηση. Έχουμε και επισήμως και υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Έχουμε και το υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο που θα μας οδηγήσουν μέχρι τις εκλογές 25ης Ιουνίου, επαναλαμβάνω. Και βεβαίως την Κυριακή θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση, την ορκομοσία. Ουσιαστικά θα ανοίξει η Βουλή και αυτομάτως θα κλείσει. Και από εκεί και έπειτα θα ξαναρχίσουν οι περιοδίες. Μία σκληρή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε, κύριε Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, λοιπόν, από τις 20, μέχρι τις 25 Ιουνίου και από την Δευτέρα, Τρίτη, που θα ξεκινήσει και επισήμως η προεκλογική αυτή περίοδος, η νέα αυτή προεκλογική περίοδος, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι και πιο σκληρά από ό,τι ήταν πριν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών το κλίμα και ο δημόσιος διάλογος θυμίζει σαν να ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή βλέπετε ότι στη δημόσια συζήτηση περισσότερο συζητείτε τι κάνουν οι φατρίες του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ τους παρά πώς θα πάμε στις επόμενες εκλογές, που αυτό είναι το πρωτεύον. Εγώ θέλω να πω ότι φαίνεται πλέον και η πολιτική και η προγραμματική και η ιδεολογική και η εκλογική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη, που από την πρώτη στιγμή είχαν μία σαφή στόχευση, την αυτοδυναμία. Επιβεβαιώθηκε η επιλογή αυτή, διότι βλέπετε τι αστάθεια και τι πολυδιάσπαση βγάζει αυτή τη στιγμή η εικόνα της κεντροαριστεράς. Και δεύτερον, είχαν ένα ξεκάθαρο, οι ρητορικές που ακούστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, ένα ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο. Για κάθε θέμα υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εξαγγέλλονταν. Πολύ στοιχειοθετημένη και πολύ μετρημένη. Εν ώψη λοιπόν του επόμενου γύρου των εκλογών, αυτό το οποίο απολογιστικά μπορούμε να πούμε είναι ότι απέτυχε το εγχείρημα της απλής αναλογικής, το οποίο πήγε να εγκλωβίσει ο Αλέξης Τσίπρας τον τόπο, οδηγώντας ενδεχομένως σε ακυβερνησία και αστάθεια. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι τελικά οι συγχύσεις που προκαλούν, οι αντιφάσεις που ακούστηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οδήγησαν μέχρι τώρα τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού προς αυτόν που ξέρει τι θέλει. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε, κύριε Στυλιανίδη, στις 25 Ιουνίου, λοιπόν. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας? Τώρα, λοιπόν, έχετε δίκιο ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας διαδρομής. Δεν έχουμε φτάσει στον προορισμό. Ακριβώς αυτό. Ο προορισμός είναι στις 25 του μηνός. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πρέπει να επιμείνει στο κεντρικό στόχο της αυτοδυναμίας, πρέπει να συνεχίσει να ξεδιπλώνει με πολύ σαφή και κατανοητό τρόπο τις προγραμματικές της προτεραιότητες, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας,
ότι μπορεί εμείς να πηγαίνουμε καλά και πηγαίνουμε καλά, αλλά γύρω-γύρω άρχισαν να φαίνονται πάλι σύννεφα. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να κλείσει τους φουρνούς της χρηματοδότησης στο τέλος του έτους. Στην Αμερική τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά οικονομικά. Ούτως ή άλλως, το 24 το περιμέναμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, κύριε Στυλιανίδη. Το γνωρίζουμε πάντα σε αυτό. Έχουμε οχυρωθεί σε αυτό, δηλαδή έχουμε μπροστά μας τη θετική προοπτική του τουριστικού ρεύματος που ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει σημαντικά. Έχουμε μπροστά μας το μηδενισμό του ελληνικού ελλείμματος, τη μείωση του κρέους, την αύξηση του ΑΕΠ και τη βαθμίδα η οποία αποτελεί ξεκάθαρη στόχευση για τον Πρωθυπουργό μέσα στο 2024. Επομένως, ανάμεσα σε αυτή την ξεκάθαρη πολιτική στόχευση και στο πολύ έτσι σαφές και ρεαλιστικό πρόγραμμα και στο χάος που έχει δημιουργηθεί από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι πρέπει με σοβαρότητα, με χαμηλούς τόνους, αλλά με στιβαρά επιχειρήματα να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι πρέπει να έρθει εδώ. Κύριε Υπουργέ, το μήνυμα της κάλπης της 21ης Μαΐου, ναι, είναι ξεκάθαρο. Όπως και να το διαβάσει κανείς, λέει ένα και μόνο πράγμα. Θέλουμε μία κυβέρνηση αυτοδύναμη. Παρόλα τα αυτά, επειδή είναι μία τελείως διαφορετική εκλογική αναμέτρηση αυτή της 25ης Ιουνίου, αναρωτιέμαι, και όλα μπορούν να συμβούν, αναρωτιέμαι εάν έχει καεί το σενάριο της συγκυβέρνησης. Και τι θέλω να πω. Εάν παραδείγματος χάρη οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι την επόμενη της 25ης Ιουνίου, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, που δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Διότι, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, εάν μπουν 7 κόμματα στη Βουλή, εάν ρίξει ελάχιστα το ποσοστό της η Νέα Δημοκρατία, πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ενδέχεται να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα προσεγγίσετε το ΠΑΣΟΚ ή αυτό το σενάριο το θεωρείτε ότι έχει κλείσει? Να σας ξεκαθαρίσω ότι είμαστε σαφώς πιο κοντά στην αυτοδυναμία από ό,τι ήμασταν πριν τις εκλογές. Διότι αυτό φάνηκε να προτάσει και ο ελληνικός λαός. Τώρα, στο αν την απαντήσω. Θα δούμε. Εμείς πάντως αυτή τη στιγμή το στόχο τον έχουμε ξεκάθαρο μπροστά μας. Το θεωρούμε πλέον και προσεγγίσιμο στόχο, ρεαλιστικό στόχο και θα παλέψουμε γι' αυτόν. Όλη η Ελλάδα. Μπορεί να πάτε και σε τρίτες κάλπες? Όχι, δεν νομίζω θα χρειαστεί. Νομίζω ότι ακόμα και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν πάνω από κάθε προσδοκία. Είστε σίγουροι? Και ό,τι περίμενα να κάνουμε double score, ας πούμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω ότι και ο τρόπος που διαχειρίζονται την ήττα τους είναι απογοητευτικός. Δηλαδή, εδώ κοντέψαν να αμφισβητήσουν τον αρχηγό τους την πρώτη μέρα. Αυτά δεν γίνονται, ενώ έχει μπροστά προεκλογική περίοδο καινούργια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικαίωμά τους όμως. Εμάς μας αφορά ο τόπος. Ο τόπος μας αφορά και αυτό ουσιαστικά είναι που κινητοδοτεί την προσπάθειά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μέχρι τώρα ό,τι έχει πει το έχει τηρήσει. Η διαχείριση της επικοινωνίας και της οργάνωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου υπήρξε άψογη και νομίζω ότι έπεισε και περισσότερους ανθρώπους από τους οποίους προσδοκούσαμε να πείσουμε. Και κυρίως στη νέα γενιά, εκεί που έλεγε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πλεονέκτημα, τελικά είχε το μειονέκτημα. Διότι φαίνεται ότι οι νέοι κρίνουν μεν αυστηρά, αλλά έχουν την λογική και την ψυχραιμία να δουν ποιος είναι έτοιμος να κυβερνήσει και ποιος όχι. Κύριε Υπουργέ, είσαστε ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιμένετε να κατεβαίνετε ως υποψήφιος στον ομό σας, στην περιφέρειά σας, σε μια ιδιαίτερα νευραλγική περιοχή, που εκεί δείχνουν τα πράγματα μερικές φορές να ξεφεύγουν. Και τι εννοώ? Υπάρχουν καταγγελίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι το προξενείο, εκεί γενικότερα το μουσουλμανικό στοιχείο, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει τον έναν ή τον άλλον. Δεν ξέρω. Ξέρετε, εμείς εδώ στην Αθήνα τα διαβάζουμε αυτά, κρατάμε επιφυλάξεις, διότι μιλάμε για Έλληνες μουσουλμάνους. Είναι τόσο έντονη η παρουσία του τουρκικού προξενείου? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι μάλλον θα πρέπει να με κατατάσσετε στα εμπειρότερα πλέον στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι στα παλιότερα. Υπάρχουν άλλοι παλιότεροι εμού. Βεβαίως δεν είμαι και στα νεότερα όπου ήμουν πάντα. Ίσως αυτό είναι που διαφοροποιεί την εικόνα σας. Γιατί πάντοτε συνήθιζα να είμαι ο νεότερος βουλευτής, ο νεότερος υπουργός, ο νεότερος υπουργός κτλ. Πέρασαν τα χρόνια. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι ίσως ο εμπειρότερος, αλλά όχι ο νεότερος. Αλλά σίγουρα δεν είμαι παλιότερος. Ναι. Κάθε περίπτωση λοιπόν. Να απαντήσω στο ερώτημά σας.
Κοιτάξτε, η κατάσταση εκεί πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα τη βλέπει πιο καθαρά η Αθήνα, γιατί είναι ένα γαλάζιο χάρτη με μία ροζ κουτσιλιά. Ναι. Εγώ το λέω αντίστροφα, το λέω πιο θετικά. Ότι η δική μου εκλογή στη Ροδόπη αποτέλεσε αυτή τη φορά την γαλάζια ακτίνα σε ροζ φόντο. Λοιπόν, και μπορεί να αλλάξει αυτό το χρώμα. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το χρώμα που βάφτηκε η Ροδόπη έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο? Δηλαδή, όλοι αυτοί ψήφισαν στην μετά ιδεολογικά και πολιτικά Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, είναι αυτό. Όχι. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει υποψήφια δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Λαφτσή, η οποία είπε ότι αυτό αποτελεί μια νίκη του προξενείου, το οποίο χειραγώγησε τους μουσουλμάνους ένα ποσοστό πάνω από 90%, προκειμένου να εφαρμόσουν την εντολή Ερντογάν Μητσοτάκης Γιόκ. Διότι έβγαλαν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στη Ροδόπη και ένα στη Ξάνθη, και δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ένα στη Ξάνθη και ένα στη Ροδόπη, όπου ο μόνος που διαφοροποιείται από αυτή την τετράδα και τοποθετήθηκε αντισυστημικά σε σχέση με το προξενείο το προηγούμενο διάστημα, είναι ο συνάδελφός μου, ο Ιλχάν Αχμέτ, στην Κομοτηνή, ο οποίος όμως κατάφερε να εκλεγεί πάρα πολύ. Τώρα, τι αποδεικνύει αυτό? Αυτό αποδεικνύει πρώτα απ' όλα, για να μιλήσουμε πολιτικά και μετά να μιλήσουμε και εθνικά. Ναι. Πολιτικά, αν δεν υπήρχε η μειονότητα σε ένα θεωρητικό κατασκεύασμα στον ομό Ροδόπη, θέλω να ξέρετε ότι θα παίρναμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα. Θα προσεγγίζαμε το, ίσως και το 55-60%. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Σε εκλογή εκεί είναι διαφορετική, διότι ο κάθε υποψήφιος, ακόμα και εγώ, απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας και στους μουσουλμάνους και στους χριστιανούς και στους αλεβίτες και στους μπεκστασίτες και στους κομμάκους και στους Ρωμά και στους παλινοστούντες πόντιους και στους Έλληνες τους ντόπιους οι οποίοι ζουν χρόνια εκεί. Είναι ένα πολύ, πολύ πολύπλοκο σκηνικό, όπου τα κριτήρια βεβαίως κατά κύριο λόγο είναι πολιτικο-ιδεολογικά, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μηχανισμοί χειραγώγησης, βεβαίως. Υπάρχουν και εκτός Ελλάδος κέντρα που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη μειονότητα, βεβαίως. Η Τουρκία το έχει κάνει κατά κόρον στο παρελθόν και το έχει διακηρύξει. Σας είπα τι είχε πει ο Ταγκίπ Ερντογάν. Κατάφερε να αθροίσει κάποιες δυνάμεις που επηρεάζει τις υφιστάμενες τάσεις και να δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ξενοκίνητοι όλοι αυτοί που εξελέγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Ο συνάδελφος ο Γιούρο από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας παραδοσιακός νέος αριστερός πολιτευτής, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τη συμπάθεια του προξενείου και να αρθρίσει στη δική του επιρροή και ένα μεγάλο κομμάτι χειραγωγήσιμων ψήφων. Πάντως, ότι έγινε παρέμβαση σε έναν βαθμό σημαντικό, έγινε. Αλλά γίνεται και πάντα. Κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι έχετε ένα πολύ ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το θέμα με μεγαλύτερη ίσως ηρεμία και όχι στη δίνη έτσι της προεκλογικής, ας το πούμε έτσι, δυναμικής, να ασχοληθούμε. Και να ασχοληθούμε περισσότερο, να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα το κάνετε και εγώ θα το κάνω. Πρέπει να ασχοληθεί και η πολιτεία συνολικά και το πολιτικό σύστημα όμως. Ασφαλώς. Θα θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια ξανά ο χάρτης στους δύο νομούς της Θράκης είχε γκρίζο. Στις ευρωεκλογές. Το ίδιο είχαμε δει και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Επίσης, σας θυμίζω ότι το 2015 ο νομός Ροδόπης είχε μονομερή εκπροσώπηση, μόνο από την μειονότητα και όχι από την πλειονότητα. Και δεν είχε εκπροσώπηση λόγω του εκλογικού νόμου το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα που τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις πάντα λειτουργούν. Για μένα είναι δικαίωμα της μειονότητας να επιλέξει τους δικούς της εκπροσώπους. Αυτό το οποίο με ενοχλεί όμως είναι όταν συγκεκριμένα κέντρα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν βήματα της μειονότητας, να χειραγωγήσουν την εκλογική της συμπεριφορά και να προσπαθήσουν να κάνουν επίδειξη δύναμης εντός ελληνικού εδάφους. Εκτίμησή μου είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε συντεταγμένα, να προστατεύσουμε και την ίδια τη μειονότητα από τέτοιου είδους πιέσεις και συμπεριφορές, διότι την ανοιχτή κοινωνία εκεί τη χτίσαμε όλοι μαζί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, και είμαστε περήφανοι για αυτήν. Και δεν θέλουμε κανείς να καταστρέψει αυτό το μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που αποτελεί πραγματικά πρότυπο για τα κράτη της ευρύτερης περιοχής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, ο λόγος που ο κύριος Ιδιαμίδης δεν προλάβαινε να είναι μαζί μας και με τους υπόλοιπους καλεσμένους είναι λόγω του ότι έρχεται από μακριά, Σοφία Γαλάνη, ο κύριος Ιλιανίδης, βρέθηκε για λίγα 24 ώρα στην Αθήνα,
τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος, πρέπει να επιστρέψει και στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ας είμαστε λίγο ελαστικοί. Λοιπόν, να είμαστε εντάξει. Λίγο ελαστικοί. Δεν είναι το θέμα ότι κάνουμε διακρίσεις, σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, πολύ θέλουμε να είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη έτσι, παρέα. Σαν αυτό ναι. Το σκηνικό που σου έδειξα προηγουμένως, που θυμίζει το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος. Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Σε άλλη εκπομπή αυτό. Νομίζω, ναι, όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αυτό πρέπει να το δείξουμε. Ούτως ή άλλως, έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό μέχρι τις 25 Ιουνίου. Ιουλίου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω να είσαι ακριβής. Τον είμαι το λάμδα. Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ κύριε για την Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά και μας. Εγώ ευχαριστώ. Και ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Καλό μεσημέρι. Μέσω Skype, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είσαστε εδώ μαζί μας. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την αξιωματική αντιπολίτευση, από εσάς κύριε Τζουμάκα. Είχαμε και την Κεντρική Επιτροπή εχθές. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν λίγοι οι συνάδελφοί σας, οι σύντροφοι εκεί που είπαν ότι κακώς δεν μας άφησε ο Τσίπρας να μιλήσουμε. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε από αυτού. Εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και θα έχουμε συζητήσεις, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να είναι μέρος προεκλογικής περίοδου συζητήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Ναι. Έχουμε ότι, πιο ουσιώδη θέματα. Γιατί ίσως όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, όχι, κύριε Τζουμάκα. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Καλές είναι οι απόψεις και διαφορετικές απόψεις που βοηθούν, αλλάζουν την πορεία των πραγμάτων. Ναι. Χρειάζεται δημοκρατία. Όχι και αλίμονο εκεί που υπάρχουν λογικές, δεν μιλάμε γιατί τα λέμε μόνο εσωτερικά. Δεν μιλάμε για το καλό του κόμματος, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό. Έχω ακούσει τέτοια και έχω ζήσει πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε μια κλικική αναμέτρηση και η χώρα έχει πιο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Αλλά βέβαια πρέπει να αξιολογήσουμε και την ήττα και τα αίτια της. Δεν ήταν μια απλή ήττα. Όπως είπε και ο πρόεδρός σας, οδυνηρή ήττα. Απρόσμενο το αποτέλεσμα. Και θέλω να μου πείτε, αν όντως αυτή τη φορά δεν είναι λίγοι επίσης, κύριε Υπουργέ, που λένε ότι επί 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ποτέ ουσιαστικά μία σωστή αποτίμηση της ήττας του 2019 και ότι αυτό πλήρωσε το 2023. Δεν ξέρω εσείς αν θεωρείτε ότι υπάρχει βάση σε αυτό το οποίο λένε πολλά στελέχη σας. Να το πούμε αυτό. Αυτή τη φορά και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα κάνετε σωστή αποτίμηση της ήττας. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, διότι έχουμε διαφορετικές απόψεις και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να υπάρχει σύγκληση. Από την εμπειρία μου από το χώρο αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση για τα αίτια της ήττας. Διότι το πρώτο ζήτημα, ας πούμε, που ανέφερα από το 19, ναι, όχι τώρα, και σε όλες τις συνεδριάσεις που συμμετέχω και με την πρώτη δήλωση που έκανα για τα αίτια της ήττας, είπα, το πρώτο ζήτημα ήταν απλή αναλογική. Υπάρχουν ορισμένοι στην παραδοσιακή αριστερά που θεωρούν ότι αυτό είναι ιδεολογική υποχρέωση, είναι σαν να πας στην ενορία. Ναι. Αν δεν πας στην ενορία, δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, κρίνεται η ζωή σου μόνο από την ενορία. Λοιπόν, αυτή ήταν μια λάθος στρατηγική για τη χώρα. Το να επιμένεις να έχεις μια πολιτική αναπηρία σε μια στρατηγική που δεν δίνει κατεύθυνση για την ίδια τη χώρα. Γιατί απλή αναλογική εδράζεται και επιλέγεται από δυνάμεις του συστήματος. Ενώ εμφανίζεται ότι είναι της αριστεράς. Για παράδειγμα, η Γερμανία κατά τη γνώμη μου δεν έχει κυβέρνηση. Με ένα παρόμοιο σύστημα έχει. Ναι. Λοιπόν, είναι μια τρικομματική κυβέρνηση που άλλοι έχουν την εξουσία εκεί. Μπορώ να τους αναφέρω ένα κύκλο. Το ίδιο δεν έχει κυβέρνηση η Ιταλία. Παρόμοιο σύστημα έχει. Το ίδιο δεν έχει το Βέλγιο. Το ίδιο δεν έχει η Ολλανδία. Όπου έχει και έχουμε και ένα χρηματιστήριο κάθε πρωί και δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση. Σύλλογος είναι η κυβέρνηση εκεί. Ως εκ τούτου λοιπόν, πρώτα κάθε χώρα χρειάζεται πολιτική κυβέρνηση. Δεν είναι πρώτα το εκλογικό σύστημα. Αλλά υπήρχε λογική στις ομάδες οι οποίοι ήταν μικρά κόμματα και είχαν μειοψηφική λογική. Ναι. Δεν διεκδικούν την κυβέρνηση. Τι διεκδικούν? Να αυξήσουν τα ποσοστά. Στην πολιτική ζωή υπάρχουν δύο δυνάμεις. Αυτές που θέλουν να κυβερνήσουν και αυτές που θέλουν να αυξήσουν τα ποσοστά. Επειδή έχουμε και μια εμπειρία από τα κινήματα και τα αθλητικά κινήματα, υπήρχαν παρατάξεις που ήθελαν να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Όχι να παίξουν ρόλο στο κίνημα, όχι να αναλάβουν ευθύνες. Υπάρχει, δηλαδή, είναι θέμα στρατηγικής. Θέλω ποσοστά ή θέλω να διευθύνω μια πολιτική για τη χώρα. Μήπως όμως, ναι. Μητήθηκε η λογική των ποσοστών. Τελεία. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ναι, τι βάζω στέμα, που θα οδηγήσω τη χώρα ή θα ασχολούμαι το πρωί με τον αντίπαλο.
Αυτό αρχίζουμε. Το οποίο είπατε ακριβώς. Φαίνεται τελικά όμως ότι εκτός. Τα είπα αυτά πολλά χρόνια τώρα, όχι τώρα. Κύριε Τζουμάκα, μισό λεπτό. Λένε Μητσοτάκης ΑΕ. Πρωί-πρωί. Μετά το καθεστώς Μητσοτάκη το απόγευμα. Ναι. Μετά το βράδυ η γεωνυμονία Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι. Ναι, από ό,τι φάνηκε αυτό δεν έπεισε κανέναν. Το αντίθετο. Μα δεν είναι. Γιατί να πείσει. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο δεν είναι από... γιατί να πείσει. Και όχι είναι, μόνο. Αλλά, είναι κατεύθυνση η οποία δεν οδηγεί στα πραγματικά δεδομένα. Όποιος κάνει πολιτική εκτός των πραγματικών δεδομένων και εκτός αρχών θα ιτηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Και μάλιστα όχι μόνο τελικά αυτό το μήνυμα, όποιο και αν ήταν, δεν έφτασε στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, αλλά έβαλε ξανά στο παιχνίδι όλη η ιστορία, όλη η κατάσταση και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Για να σας βάλουμε και εσάς στην κουβέντα, υπομονετικά ακούτε τον κύριο Τζουμάκα και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτό το ποσοστό που έβγαλε η κάλπη στις 21 Μαΐου ουσιαστικά σας δίνει, εάν θέλετε, το δικαίωμα να ονειρεύεστε να είσαστε και αξιωματική αντιπολίτευση στις 25 Ιουνίου. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ και όσοι μείναμε στο ΠΑΣΟΚ στις πιο δύσκολες εποχές, ο στόχος μας δεν ήταν να πάμε ή με τον έναν ή με τον άλλον. Αλλά να αυτό μεγαλώσει είναι για τον κύριο Τζουμάκα που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Να πάμε, δεν έχει καμία σχέση. Πολλοί μας ρωτούσατε και κυρίως οι δημοσιογράφοι με ποιον θα πάτε. Ναι. Άρα δεν έχει καμία αιχμή σε ποιον, για κάποιον, για τον κύριο Τζουμάκα. Άρα εμείς όταν μας ρωτούσαν ποιον να πάμε, το μυαλό μας ήταν πάντα και η σκέψη μας ήταν ότι πρέπει να μεγαλώσει η παράταξη για να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο κεντρικός στόχος. Αν θέλαμε οτιδήποτε άλλο θα το είχαμε. Το γεγονός ότι αυξήσατε το ποσοστό πιστεύετε ότι είναι επειδή καταφέρατε να πείσετε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του μεσαίου χώρου ή επειδή ακολούθησε μια τελείως λάθος τακτική ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν θέλω να μπλέξω στις τακτικές των άλλων κομμάτων. Έχουμε πει για το ΣΥΡΙΖΑ πόσο βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θέλω να μπλέκω σε αυτό. Εγώ θέλω να σας πω τι κάνουμε εμείς και ποιοι είναι οι στόχοι μας. Οι στόχοι μας άρα είναι το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος είναι να κυβερνήσει τη χώρα, να γίνει μια μεγάλη παράταξη. Πώς μπορεί να γίνει μια μεγάλη παράταξη? Λέγοντας τα πράγματα και βάζοντας ένα προγραμματικό πλαίσιο. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 8 μήνες κατέθεσε ένα προγραμματικό πλαίσιο. Και έλεγε συγκεκριμένα ζητήματα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πώς δεν πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 10 της Νέας Δημοκρατίας που προκαλεί ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πώς πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία την οποία ψήφισε το ΠΑΣΟΚ το 2010. Δεν ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς μετά τα φαντς του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν οι πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας και εμείς προτείνουμε την πρώτη προτίμηση στο δάνειο λήπτη, κάτι το οποίο γίνεται στην Κύπρο. Το τρίτο ήταν πώς θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου για να μπορέσουμε να έχουμε, πάμε σε ένα άλλο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα ωφελήσει με την προσωπική διαφορά χιλιάδες κόσμους ο οποίος τους έχει διαλύσει, αλλά και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές. Πώς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες που σε ερώτησή μου στον κύριο Σταϊκούρα μας είπε ότι έχει 3,45 δις και πώς θα πάνε αυτά στο κοινωνικό κράτος. Πώς θα φτιάξουμε την κοινωνική κατοικία η οποία ο κύριος Ανδρουλάκης είπε το μοντέλο της Πορτογαλίας, δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μόνο 100 σπίτια ενώ η Πορτογαλία έχει 30.000 σπίτια. Πώς θα υπηρετήσουμε την ανεξαρτησία, πώς θα στηρίξουμε τις ανεξάρτητες αρχές, το οποίο είναι θέματα δημοκρατίας. Πώς θα μιλήσουμε για τη διαφάνεια σε όλα, για τα θέματα πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Άρα εμείς έχουμε μια διαφορετική ατζέντα, η οποία αντιπαρατίθεται ουσιαστικά στη συντηρητική παράταξη στη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε πραγματικά να αποτελέσουμε ως παράταξη αυτό... Ναι. Ακούμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Με το που έφυγε ο Πιέρα. Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούμε κύριε Κωνσταντινόπουλε. Να αποτελέσουμε, με συγχωρείτε, τον αξιόπιστο πολιτικό και ιδεολογικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες. Μόλις το είπατε, για απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως το περιγράφετε, πάντως, κύριε Κωνσταντινόπουλε, μάλλον διεκδικείτε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκάθαρα. Θα διεκδικήσουμε το ρόλο των οποίων
πολίτες και θέλουμε, σας είπα, ο στόχος μας είναι, και σας το λέω πολύ ξεκάθαρα, ναι. Σας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε και έζησε και το 44, έζησε και το 4, έζησε και το 6, έζησε και το 8, σήμερα ζει το 12, όπως έλεγα, και αύριο το 15, το 25, το 35. Ό,τι μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε τις αρχές και τις αξίες μας, αυτό είναι το βασικό, να έχουμε πρόταση και από εκεί και πέρα ο κόσμος, ωραία, θα ψηφίσει, θα βρει τον τρόπο να ψηφίσει. Να, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ένα διαβατήριο σε αυτό. Κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Μία άνω τελεία για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, μέχρι να αποκατασταθεί κιόλας, γιατί ακούμε μόνο τη φωνή σας, μόλις αποκατασταθεί και έχουμε και πάλι εικόνα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν ξέρω, Σοφία, τον κύριο Τζουμάκα, αν θέλεις να τον ρωτήσεις. Πολλά θέλω να ρωτήσουμε, ναι, τον κύριο Τζουμάκα. Καταρχήν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, έκανε μία αυτοκριτική, λέγοντας ότι από τη μία λαμβάνει αποκλειστικά όλη την ευθύνη, από την άλλη, αφήνοντας και εχμές, ότι υπήρχαν και στελέχη τα οποία δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, να το πω πολύ απλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έκαναν καλό στο κόμμα. Το θέμα είναι, αν είναι μόνο ζήτημα προσώπων ή πολιτικής, ή αν είναι κάτι άλλο. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω εκτός από αυτό, εν τέλει, αν φταίνε τα στελέχη, φταίει η ηγεσία, φταίνε όλοι μαζί, κάπου. Είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Να, για παράδειγμα, το υπηρετικό σύστημα που είναι σοβαρό. Ναι, μήπως αυτό, τώρα ιτήθηκε αυτή η πολιτική. Μήπως λοιπόν σε ένα κόμμα με τέτοιους στόχους θα έπρεπε αφενός να συμφωνήσετε στα πιο απλά. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, τι θα αλλάξει? Γιατί ακούμε για αλλαγές, ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Το πρώτο ζήτημα είναι να ξέρουμε ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα και άρα με ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα. Γιατί το λέω κιόλας, γιατί τελικά μάλλον δεν μιλάμε για διχασμένους ψηφοφόρους, αλλά για διχασμένους ψηφοφόρους του κεντροαριστεράς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να σταθούμε όμως σε αυτό. Εσείς δεν τους θέλετε τους ψηφοφόρους αυτούς? Δεν σκέφτομαι έτσι εγώ. Εγώ αφήνω σε ένα λαό, ολόκληρο το λαό. Δεν διαχωρίζω το λαό παραταξιακά, ούτε τους πολίτες. Αυτά είναι παίγνια για τα κόμματα που θέλουν να φτιάξουν τα ποσοστά τους. Λοιπόν, η γνώμη είναι ότι κάθε πολιτική δύναμη πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο σε όλους τους Έλληνες, επειδή είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν λοιπόν ευρύτερη δυνατότητα, αλλά και ευρύτερη ευθύνη. Δεν κάνουμε διάκριση στους πολίτες. Αυτά είναι για αυτούς που είναι μειοψηφικές δυνάμεις και θέλουν να αυξήσουν το ποσοστά τους και να κάνουν πολιτική σχετισμού δυνάμεων. Πρώτα προηγούνται οι πολιτικές, οι αρχές, οι θέσεις, η προοπτική και μετά κοιτάζουμε και τις δυνάμεις. Όχι πρώτα οι δυνάμεις, πρώτα τις δυνάμεις κοιτάζουν τα μικρά κόμματα, οι οργανώσεις και ούτω καθεξής. Να είμαστε εξηγημένοι σε αυτό. Πρώτα κυβερνητικό κόμμα. Και ο Τσίπρας χθες το επανέλαβε. Είμαστε κυβερνητικό κόμμα. Ορισμένοι άλλοι είχαν άλλη άποψη, η οποία ιτήθηκε, το ξαναείπα. Ουσιαστικά λοιπόν δείχνει την πόρτα της εξόδου σε αυτού. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όταν ιτάται κάποιος, δεν πρέπει να κάνει την εξόδου. Θα υποστεί την ήττα. Θα δεχθεί ότι. Μα πόσο καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, υπήρχε αυτή η συζήτηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Από το 1974. Ναι, πολύ, όμως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε η κουβέντα και φαίνεται ξεκάθαρο ότι μια ομάδα. Όχι, δεν είναι μια ομάδα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν η κυβέρνηση και ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ψηφίσαν την απλή αναλογική. Και από τότε εμείς και μεταξύ αυτών και εγώ είπαμε ότι αυτή είναι μια μειοψηφική πολιτική. Θέλουμε πλειοψηφικές πολιτικές για τη χώρα και την πολιτική. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι τώρα για τις ευθύνες. Θα μου κάνετε μία πάρα πολύ μικρή χάρη να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε, διότι νομίζω ότι είναι το καλύτερο να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με τις ευθύνες. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.